Εμείς πάμε να δούμε τώρα με τον Νίκο Γιαπρακά πώς προχωρούν, Νίκο, οι έρευνες για το θάνατο της Ήρυδας. Ακριβώς, και ένα κομβικό σημείο είναι το ποιος είναι ο ακριβής χρόνος του θανάτου του μωρού, το οποίο δεν μπορεί να διευκρινιστεί ιατροδικαστικά, και αυτό γιατί όταν το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο, στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, μπήκε σε ψυγείο, σε ψυχτικό θάλαμο, με αποτέλεσμα ιατροδικαστικά να μην μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς ο χρόνος θανάτου. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο τώρα ερευνούν οι αρχές είναι ότι αν θα μπορεί το πανάκι, το περιβόητο πανάκι το οποίο βρέθηκε δίπλα στο παιδί, να ξεκλειδώσει και αυτόν τον γρίφο, προκειμένου να έχουμε την ακριβή ώρα θανάτου, μιας και υπάρχουν αντιφάσεις αναφορικά με τον συγκεκριμένο χρόνο ανάμεσα στην μητέρα και την θεία του παιδιού που ήταν στο σπίτι εκείνο το πρωινό. Από εκεί και πέρα, να σου πω, Λίνα, ότι έχουμε και μια ανακοίνωση από την πλευρά του συνεταιρισμού των φαρμακοποιών Αχαΐας Καινήσων σχετικά με το ζήτημα της κεταμίνης, αλλά και με την κυβερνοεπίθεση την οποία είχαμε χθες, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μάλλον στο σερβερ του συγκεκριμένου συνεταιρισμού, όπου στην συγκεκριμένη ανακοίνωση σχετικά με την κεταμίνη αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι κανένας εργαζόμενος ή άλλος επισκέπτης της αποθήκης δεν μπορεί να αποσπάσει χωρίς να γίνει αντιληπτός τα διακινούμενα φάρμακα και εμπορεύματα, και η φαρμακευτική ουσία κεταμίνη δεν έχει αρχείο διακίνησης στην φαρμακαποθήκη μας ούτε απόθεμα από το 2013 και μετά. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω και σε έναν Νίκο πολύ.